Η επιλογή της κωδικοποίησης της νομοθεσίας για την ύπαρξη των δημοσίων εσόδων από την κυβέρνηση δεν αφορά βεβαίως αποκλειστικά μια νομοτεχνική διαδικασία στο πλαίσιο, όπως λέτε, της καλής νομοθέτησης, γιατί ακόμα και σε αυτό πολλές φορές η έγνοια σας είναι επιλεκτική, αφού ξυλώνεται όταν χρειάζεται σε μια νύχτα την υποτιθέμενη καλή νομοθέτηση. Μια τέτοια κωδικοποίηση θα έλεγε κανείς, ναι, στο τοπικό της μέρους ότι είναι αναγκαία, καθώς πράγματι το διάσπαρτο νομοθετικό πλαίσιο δημιουργεί μεγάλα προβλήματα που σχετίζονται όχι μόνο ή κυρίως με τη διαδικασία της ύσπραξης, αλλά κυρίως, και αυτό είναι που μας ενδιαφέρει, αν θέλετε, και σε μεγαλύτερο βαθμό, με μια σειρά δικαιώματα των ίδιων των εργαζομένων σε βάρος των οποίων αρχίζει η εκτέλεση και οι οποίοι αδυνατούν πολλές φορές να προστατευτούν. Ακόμα σύγχυση υπάρχει και σε σχέση με το ποιοι είναι οι νόμιμοι τίτλοι ίσπραξης των διαφόρων δημοσίων εσόδων, με την πολυμορφία πολλές φορές να οδηγεί να μην μπορούν να καταλάβουν τι διαβάζουν, τι συνέπειες έχουν αυτά, με αποτέλεσμα να χάνουν δικαιώματα προσθεσμίας ή ακόμα και να μην είναι εύκολο να διαγνωστεί ο εκτελεστός ή απλώς βεβαιωτικός χαρακτήρας των διαφόρων εγγράφων που τους κοινοποιούνται, με αποτέλεσμα να υπάρχει σύγχυση ως προς το πώς θα προσβάλλουν, θα απαντήσουν. Όμως στην πραγματικότητα, η επιλογή αυτή της νομοθέτησης αφορά την κωδικοποίηση ενός άδικου αντιλαϊκού πλαισίου που εξυπηρετεί ακριβώς την ικανότητα του αστικού κράτους να εισπράττει φόρους και χαράτσια σε βάρος των εργαζομένων και των λαϊκών στρωμάτων και με αυτά βέβαια να επιδοτεί το κεφάλαιο και τις νέες τους επενδύσεις. Αφορά λοιπόν το πώς το κράτος θα γίνει πιο αποτελεσματικό στην ύσπραξη, στη λογική των ταχύτερων διαδικασιών με την αξιοποίηση ψηφιακών ηλεκτρονικών διαδικασιών. Ακόμα προβλέπεται και η ανάθεση της ύσπραξης δημοσίων εσόδων και σε ιδιώτες, τράπεζες, αρπακτικά εισπρακτικών εταιριών, που, δυνατότητα που τους παραχωρείται στο άρθρο 2, δίνοντας δηλαδή σε όλα αυτά τα αρπακτικά πρόσβαση σε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα για να κάνουν φύλλο και φτερό περιουσιακά στοιχεία, καταθέσεις κλπ. Για να γίνονται πιο αποτελεσματικοί στην άσκηση πίεσης, δηλαδή στο να σφίγγουν τη θηλιά σε όσους αδυνατούν να ανταποκριθούν. Όμως εδώ γεννάται ένα ερώτημα. Γιατί υπάρχουν τόσες ληξιπρόθεσμες οφειλές και σε ό,τι αφορά, αν θέλετε, οφειλές προς το δημόσιο, ταμεία, εφορία κλπ. Γιατί δεν θέλουν να πληρώσουν? Λείπει, όπως λέτε, η κουλτούρα πληρωμών και άλλα τέτοια? Ή γιατί δεν μπορούν? Γιατί με την πολιτική που ασκήσατε όλα αυτά τα χρόνια όλοι σας έχετε πραγματικά γονατίσει το λαό και έχετε οδηγήσει στο να συγκεντρώνονται αυτού του είδους οι οφειλές? Ποιος ευθύνεται για τις βίαιες περικοπές στους μισθούς, στις συντάξεις, για τις οποίες ακόμα και οι σημερινές ελάχιστες αυξήσεις δεν τις επαναφέρουν ούτε στα προκρίσεις επίπεδα, ούτε βέβαια οι όποιες αυξήσεις αντιστοιχούν με τα όρια του πληθωρισμού που καλπάζει? Ποιος ευθύνεται για την καθήλωση των εισοδημάτων των επαγγελματιών της πόλης και της υπαίθρου, τα αδιέξοδα, τα λουκέτα, την επίθεση και αφέμαξη που έγινε όλα αυτά τα χρόνια και συνεχίζεται? Και γιατί το γεγονός ότι όποια στήριξη έλαβαν ούτε ανακούφισε ουσιαστικά, αφού αφορούσε ελάχιστες ελαφρύνσεις, ή το πολύ να μετέθεσε για λίγο προς τα πίσω την ύσπραξη των οφειλών χωρίς να λύσει ούτε το πρόβλημα ούτε πολύ περισσότερο τα αδιέξοδα. Άρα η ευθύνη για την αδυναμία ύσπραξης βρίσκεται ακριβώς στις αντιλαϊκές πολιτικές της κυβέρνησης αλλά και των προηγούμενων κυβερνήσεων που εδώ και μια δεκαετία κυριολεκτικά έχουν εξαπολύσει επιδρομή σε βάρος των εργαζομένων, των επαγγελματιών, αγροτών, των λαϊκών στρωμάτων, και η επιδρομή αυτή δυστυχώς παραμένει ασταμάτητη. Και συνδέεται βέβαια συνολικά με τη φορεσπρακτική λογική σε βάρος των λαϊκών στρωμάτων, γιατί ο ΚΕΔΕ μπορεί να μην αφορά την ίσπραξη φορολογικών εσόδων που εντάσσονται στον κώδικα φορολογικής διαδικασίας. Όμως αυτό που σίγουρα μένει σταθερό και δεν αλλάζει είναι το από ποιον τα παίρνετε και σε ποιον τα δίνετε.
Και αυτό επιβεβαιώνεται και από τα ίδια τα μεγέθη του προσχεδίου του κρατικού προϋπολογισμού που κατατέθηκε αυτές τις μέρες. Αρκούν δύο μόνο μεγέθη του προϋπολογισμού για να αποδείξουν αυτόν τον απροκάλυπτο ταξικό χαρακτήρα. Από τη μια, τα 14 δις που θα κατευθυνθούν για τη στήριξη των επενδυτικών σχεδίων και από την άλλη, τα μόλις 3,5 δις που προσδιορίζονται δήθεν για την ανακούφιση του λαού και τα οποία και αυτά πάλι θα βγουν από τις τσέπες και τους φόρους των λαϊκών νοικοκυριών, τα οποία εισπράτεται ή πασχίζεται να εισπράξετε. Πόσο μάλλον όταν ακόμα και αυτές οι προβλέψεις του προϋπολογισμού δεν μπορεί παρά να είναι αβέβαιες, με τον κίνδυνο για περισσότερα μέτρα σε βάρος του λαού να είναι περισσότερο ορατός, σε συνθήκες που η ακρίβεια συνεχώς καλπάζει και πυκνώνουν τα σύννεφα εκδήλωση μιας νέας κρίσης παρά τις αντίθετες υπεραισιόδοξες προβλέψεις των κυβερνητικών στελεχών. Δηλαδή, οι λαϊκές ανάγκες θα συνεχίσουν να συνθλίβονται στις συμπληγάδες από τη μια της δημοσιονομικής πειθαρχίας και από την άλλη τη στήριξη της καπιταλιστικής ανάπτυξης που θα μεταφραστεί σε νέα βάρη για το λαό. Είναι χαρακτηριστικό ότι η πλειοψηφία των οφειλετών προς το δημόσιο οφείλουν μικρότερα ποσά έναντι λιγότερων οφειλετών που συγκεντρώνουν όμως τη μερίδα του λέοντος των χρεών. Αυτά τα χρέη των μεγάλων είναι όμως που τελικά μένουν και ανίσπρακτα. Χαρακτηριστικά, στα άρθρα 73 και 74 του κώδικα, ποια είναι τελικά αυτά τα χρέη που θα φτάσουν, που χαρακτηρίζονται ως ανεπίδεκτα ίσπραξη και δεν πληρώνονται. Και ποιοι είναι τελικά αυτοί που πληρώνουν. Ποιοι είναι αυτοί που έχουν τη δυνατότητα να εξαφανίζουν τα περιουσιακά τους στοιχεία. Δεν είναι μεγάλες ανώνυμες εταιρείες με πολλές άλλες ενδιάμεσες εταιρείες, φαντομάδες, offshore, διάφορους ανώνυμους μετόχους που μένουν στο σκοτάδι και απολαμβάνουν βέβαια μόνιμη φοροασυλία, αν δεν τους τη χαρίζεται με διάφορες άλλες φορολογικές ρυθμίσεις, ενίσχυσης όπως λέτε της επιχειρηματικότητας. Σε αυτούς λοιπόν κατευθύνονται οι μεγάλες απαλλαγές και αυτονών τα χρέη χαρακτηρίζονται συνήθως ανεπίδεκτα ίσπραξης, ενώ στους μικρούς αυτοαπασχολούμενους επαγγελματίες εκεί δεν υπάρχει ανοχή ούτε για ένα ευρώ. Το πολύ να τα πάτε λίγο προς τα πίσω, όπως έγινε την περίοδο της πανδημίας, όμως μετά τα εισπράτετε, διεκδικείτε την ίσπραξή τους με κάθε μέσο. Για ουσιαστική ελάφρυνση με κούρεμα των τόχων και προσαυξήσεων αλλά και γενναίο κούρεμα οφειλών σε εκείνους που τα εισοδήματά τους είναι μέχρι 12.000 ευρώ, που αντικειμενικά προκύπτει αυτό ότι αδυνατούν να πληρώσουν όπως προβλέπει η πρόταση νόμου του ΚΚΕ, σε αυτούς αρνείστε πεισματικά οποιαδήποτε ελάφρυνση. Και μάλιστα αρκεί κανείς να δει και από τις διατάξεις του κώδικα ίσπραξης δημοσίων εισόδων, όπως για παράδειγμα στο άρθρο 6, για να καταλάβει πώς φουσκώνουν τα χρέη για όλους αυτούς που αντικειμενικά καθυστερούν και αδυνατούν να πληρώσουν, όταν η αρχική οφειλή φορτώνεται με τα έξοδα ίσπραξης, τόκους, πρόστιμα εκπρόθεσμης καταβολής, δηλαδή και τόκου και πρόστιμο. Και η όποια αναστολή πολλές φορές επιτυγχάνεται δεν παγώνει ούτε καν τους τόκους των οφειλών. Βέβαια, στην περίπτωση της γέννησης απέτησης σε βάρος του δημοσίου, τα ψηφιακά συστήματα εκεί πάβουν να λειτουργούν. Μάλλον λειτουργούν άψογα όταν πρόκειται να συμψηφίσουν την απέτηση των εργαζομένων με οποιαδήποτε οφειλή, ακόμα και αν αυτή δεν είναι ληξιπρόθεσμη. Όταν όμως η εκαθάριση είναι πιστωτική, εκεί η επιστροφή των χρημάτων έρχεται με τα πόδια. Όπως βέβαια με ρυθμούς χελώνας απαντούν και διάφορες υπηρεσίες σε αιτήματα περί αμφισβήτησης, απέτησης κλπ. Υπάρχουν μια σειρά ακόμα διατάξεις που φανερώνουν τον αντιλαϊκό και ταξικό χαρακτήρα των ρυθμίσεων αυτών που αφορούν τη δυνατότητα του αστικού κράτους να εισπράττει. Ένα αστικό κράτος που είναι επιλεκτικά αποτελεσματικό και επιτελικό όταν πρόκειται να στραφεί σε βάρος του λαού και των συμφερόντων του. Είναι χαρακτηριστικά, για παράδειγμα, το άρθρο 4 και 7, που στην πραγματικότητα μιλάει για την
ότι η παράληψη της ατομικής ειδοποίησης με ηλεκτρονικό τρόπο δεν ασκεί επιρροή στο κύρος των αναγκαστικών μέτρων, με αποτέλεσμα ο κόσμος ούτε να καταλαβαίνει καλά-καλά πότε βρίσκεται με κατάσχεση στον λογαριασμό του, πότε δεσμεύονται τα χρήματά του. Και βέβαια πολλές φορές οι διαδικασίες αυτές να είναι πολύ γρηγορότερες για να ανασταλούν οι κατασχέσεις, ακόμα και όταν κερδίζονται ανακοπές, όταν έχουν δεσμευτεί λογαριασμοί κλπ. Αντίθετα, το αστικό επιτελικό κράτος εξυγχρονίζεται και επιδιώκεται να γίνει πιο ταχύ και αποτελεσματικό, αξιοποιώντας ένα πλήρες νομοθετικό οπλοστάσιο απέναντι στους μικροφυλέτες, εργαζόμενους, επαγγελματίες, βιοπαλλεστές, αγρότες και λαϊκά στρώματα. Για αυτούς δηλαδή, προς τους οποίους ετοιμάζεται το πογκρόμ των πληστηριασμών και των κατασχέσεων, και για αυτούς για τους οποίους επιχειρείται να κάνετε και το πιο αποτελεσματικό, αν θέλετε, πιο ευδιάκριτο νομοθετικό πλαίσιο. Γι' αυτό θέλετε να είναι πλήρες, χωρίς κενά, το νομοθετικό πλαίσιο, για να επιταχύνονται οι διαδικασίες της αναγκαστικής εισπράξης των οφειλών. Είναι εξάλλου και αυτά όλα μέσα στα διάφορα προαποτούμενα του Ταμείου Ανάκαμψης. Για να μπορείτε με το πάτημα ενός κουμπιού και χωρίς εμπόδια να βγαίνει στο σφυρί η λαϊκή στέγη και περιουσία. Γι' αυτό έχετε εντάξει και τις ηλεκτρονικές κατασχέσεις και πληστηριασμούς και στο κομμάτι της διοικητικής εκτέλεσης, βέβαια, που δεν αλλάζει σε τίποτα το γεγονός ότι έγινε επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και εφαρμόζεται σήμερα από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί σε αυτή τη συνέχεια, αν θέλετε, σε αυτή τη διαδικασία, η Νέα Δημοκρατία αξιοποιεί στο σύνολό του το νομοθετικό οπλοστάσιο που το παρέλαβε ενισχυμένα από το ΣΥΡΙΖΑ, όταν αυτός από τη δική του μεριά εξαπέλει επίθεση στη λαϊκή στέγη. Τότε είναι που μετατρέψατε για διευκόλυνση και να ξεμπερδεύετε, αν θέλετε, με τις λαϊκές αντιδράσεις και κινητοποιήσεις, μετατρέψατε και γενικεύσατε τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς. Τότε είναι που μετατρέψατε σε ιδιώνυμο αδίκημα τις κινητοποιήσεις ενάντια στους πληστηριασμούς που εφαρμόζονται σε κάθε περίπτωση, για να μπορέσετε στην πραγματικότητα να ξεμπερδέψετε από την αλληλεγγύη που εκφράζεται κάθε φορά που πάτε να βγάλετε ένα λαϊκό σπίτι στο σφυρί. Αυτό, κύριε Αλεξιάδη, δεν ήταν σκαλοπάτι που διευκόλυνε τους πληστηριασμούς? Ή μήπως η αλληλεγγύη των εργαζομένων, οι κινητοποιήσεις τους ενάντια στους πληστηριασμούς γινότανε στις περιπτώσεις των εφοπλιστών, όπως το παράδειγμα που χρησιμοποίησατε, για να προστατεύσουν τους εφοπλιστές που οφείλουν χιλιάδες δεδουλευμένα απέναντι στους εργαζόμενους? Αυτό το νομοθετικό οπλοστάσιο που το αλληλοσυμπληρώνεται όλες οι κυβερνήσεις, γιατί εδώ το ένα χέρι είναι η Βιτάλο και τα δυο το σύστημα, χρησιμοποιείται και σήμερα για να σέρνονται στα δικαστήρια με κατηγορίες που παραπέμπουν στο κοινό έγκλημα συνδικαλιστές, πρωτοπόροι αγωνιστές. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι και η ποινικοποίηση και η κλήση απολογία του Βάλσαμου Συρίγου, μέλους της Κεντρικής Επιτροπής της Γραμματείας του ΠΑΜΕ και Γενικό Γραμματέα της Ομοσπονδίας Οικοδόμων, που με αυτές τις διατάξεις διώκεται για τη συμμετοχή του σε κινητοποίηση ενάντια σε πληστηριασμό της πρώτης κατοικίας. Να λοιπόν, απέναντι σε ποιους θέλετε να γίνει επιτελικό και αποτελεσματικό το κράτος, όμως να ξέρετε ότι οι εργαζόμενοι και τα λαϊκά στρώματα δεν πρόκειται να δείξουν ανοχή σε κάθε λογής διαδηλωτοδικία. Και συνολικά στο κλίμα της τρομοκράτησης που πάει χέρι-χέρι, βέβαια, με την κλιμάκωση της αντιλαϊκής πολιτικής. Και τον αγώνα τους θα ενισχύσουν, αλλά και την αλληλεγγύη τους απέναντι στους εργαζόμενους που αρνούνται να σφίξουν άλλο το ζωνάρι και θα απαντήσουν οργανώνοντας τις κινητοποιήσεις τους για μια ζωή και δουλειά με βάση τις σύγχρονες δυνατότητες. Ευχαριστώ.